σοβαρά. Με μπουλντοζιέρι. Γεια σου ρε μάνα. Και δεν μου λες, παίρνει την μπουλντόζα του και σε πάει βόλτα στους αγρούς. Α, δεν θα το καταλάβαινα εγώ. Τι πράγμα. Στην τελευταία βόλτα ερωτεύτηκε στον αγροφύλακα. Άρε μάνα δηλαδή. Ούτε μάνα μου να σου, δεν θα μου μοιάζεις τόσο. Να σου πω, τι άλλο νέα. Εμείς, ήσυχα. Τον τελευταίο καιρό δεν ξέρω τι την έχει πιάσει την κατακουζίνα, αλλά μιλάμε δεν τσακωνόμαστε καθόλου. Καθόλου. Ε? Ελένη! Ωχ, καταφωνεί. Ήρθε, Μανουλά, θα τα πούμε άλλη ώρα, θα σε ξαναπάρω. Ναι, καλέ, άντε, κυρία. Ελένη, θα ήθελα να συζητήσουμε κάτι. Αν θέλεις να μου πεις για την ακαταστασία στο σαλόνι, θα τα μαζέψω μετά. Αλλά ξέρεις, μωρέ, άρχισα να κοιμηθώ και ξύπνησα 5 παρά. Δεν με εκπλήσει αυτό, Ελένη. Έχεις ξυπνήσει και μετά τις 7. Και στο τέλος, αν συνεχίσεις έτσι, θα νομίζεις ότι ο ήλιος μόνο δει. Δεν ανατέλει ποτέ. Μα καλά, πώς μπορείς και ζεις μόνο τη νύχτα. Στη Φιλανδία πώς μπορούνε, που το μισό χρόνο είναι μόνο νύχτα. Τι ωραία ιδέα αυτή, γασόνα. Γιατί δεν πας να ζεις στη Φιλανδία που σου ταιριάζει τα μάλα. Εσύ γιατί δεν πας να ζεις στη Μανιαμονία που σου ταιριάζει τα μάλα. Δεν θα σε πω ημιώνα. Και επίσης δεν θα φωνασκήσω πρώτον, διότι τον τελευταίο καιρό που σταματήσαμε να μαλώνουμε, έχεις χάσει το κεφάλι μου. Και δεύτερον, έχω να σου ζητήσω μια χάρη. Αποκλείεται. Τι αποκλείεται? Να κόψω το τζατζίκι από το σουβλάκι. Αποκλείεται. Άσε τώρα το γιαούρτι το σκόρδιον. Είχαμε συμφωνήσει, Ελένη, να μην φιλοξενούμε συγγενείς, ούτε δικού σου ούτε δικού μου. Όμως. Επίσης αποκλείεται. Μάμα, αυτό είναι ειδική ανάγκη. Όλοι οι συγγενείς σου είναι ειδική ανάγκη, Κωνσταντίνε. Είναι και ειδικές περιπτώσεις. Άσε που είναι και κλινικές περιπτώσεις. Ναι, γιατί οι δικοί σου είναι καλύτεροι. Μην νομίζω ότι κι εγώ κόπτομαι τώρα να την φιλοξενήσω, αλλά υποχρεούμε! Και από τι υποχρεούσε? Από τον Εγκέλαδο. Η Νουνά είναι σεισμόπληκτη. Η Νουνά. Η Νουνά, ναι. Η γυναίκα μου με βάφτισε, η πνευματική μου μητέρα. Βγήκε το σπίτι της κίτρινο και ωσότου το επισκευάσουν, υποχρεούται η Τάλενα, η κακομήρα, να γυρνάει από συγγενή σε συγγενή. Και τι μέρος του λόγου είναι αυτή η κακομήρα? Είναι μια κακομήρα. Τι με ρωτάζε, λέει τώρα τη μέρα του λόγου, ξέρω κι εγώ. Αντωνυμία. Τι να σου πω, σαν πως την θυμούμαι και καλά. Από 15 χρονών έχω να τη δω. Ήταν μεγάλο σοκ εκείνο το Πάσχα, όταν δεν ήρθε να μου φέρει τη λαμπαδούλα μου με την Πασχαλίτσα και τα λαμπριάτικα παπουτσάκια μου. Αλλά με παρηγόρησε η μητέρα. Αγόρι μου, λέει, είσαι μεγάλος πια για να φοράς άστρα παιδιλάκια με σωσονάκια. Μαμά, γιατί δεν κρατάω πια λαμπαδούλα με Πασχαλίτσα? Γιατί σε 15 χρονών, ρε μαλάκα. Μελένη, σε παρακαλώ. Καλά ρε Βλήτο, 15 χρονών εσύ ήθελες λαμπαδίτσα με Πασχαλίτσα? Δεν ήθελες να πας σε κανένα μπουρδέλο? Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Να επανέλθουμε στο θέμα της Νουνάς. Από ό,τι ενθυμούμε ή το γλυκιτάτι. Δεν ξέρω κατά κουζίνα, άσε με λίγο να το σκεφτώ, να διαλογιστώ και θα αποφασίσω. Ναι, διαλογίσου 5 δευτερόλεπτα, έως ότου ανοίξω τη θύρα, γιατί την εκάλεσα ήδη. Τι έκανες, αρχαμένε? Την κάλεσες χωρίς να με ρωτήσεις? Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Τώρα θα τα ακούσεις. Τώρα θα τα ακούσεις, τόσο καιρό δεν τσακωθήκαμε, θα τα ακούσεις. Δεν θα γίνεται συνέχεια εδώ μέσα του κουστάρι εσύ, εντάξει, θα σκοτωθούμε, στο λέω. Πάψε, παιδί μου. Για το όνομα του Θεού, σε βάσου τώρα λίγο την Ονά. Να σου πω κάτι, χαίστηκα και για την Ονά σου και για το σώσου και για σένα τον ίδιο. Ανά. Βαφτισιμιέ μου! Πολύ χαίρομαι, μα που σε βλέπω! Καλώς ήρθες, Νονόκα. Ελπίζω να μην μου έφερες παιδιλάκια μεγάλωσα πια. Όχι, βέβαια δεν σου έφερα. Κρίμα. Κοίτα, καλέ, ένα αποθυμένο που έχει κατά κουζίνα. Δεν μου λες, μωρή, το πέδιλο το φορούσες ξόφτερνο? Τέρμα τα καρσονοαστεία, έτσι! Α, εσύ είσαι η συγκάτοικος του Κατρουλίτσα. Του πιανού. Νουλά! Έλα, βρε, ένα αστείο έκανα. Όταν ήταν μικρός, τα έκανε συνέχεια πάνω του και τον φωνάζαμε. Νουλά! Καλά, αύριο αυτό κυκλοφορεί στο πανεπιστήμιο. Θα περνά στο διάδρομο και θα φωνάζουν οι φοιτητές. Περνάει Κατρούλα. Ελένη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σταμάτα από αυτή τη σημεία μου. Σταμάτα να γνωριστώ με τη συγκάτοικό σου. Δεν είναι συγκάτοικο. Είναι σφετερίστρια! Αχ, παιδιά μου, ένα πράγμα δεν ανέχομαι. Τους καυγάδες. Εγώ θέλω να βλέπω όλους τους ανθρώπους μονιασμένους. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου εμένα. Την ξέρω την ιστορία με το σπίτι. Μου τα έπει ξαδέρφη σου η Μπέτη που έμενα πριν από λίγο εκεί. Κοίτα να τα βρεις με την Ελένη. Φαίνεται καλή κοπέλα. Καλή! Όπως κι εσύ είσαι χρυσό παιδί. Χρυσό, άγιο! Ελάτε, παιδιά μου, σταματήστε, μη σας νοιάζει, βρε. Η φιλιό είναι εδώ. Η φιλιό που όλους τους φιλιώνει. Και πώς να φιλιώσω να είμαι μια γυναίκα τόσο ανικοκύρευτη. Ορίστε, ορίστε. Τα κουτιά από τις πίτσες πάνω στο τραπέζι. Τα κουτιά του Ζήθου ολούθε. Είπαμε θα τα μαζέψω, μωρή Κατρούλα. Όχι.
Δεν θα μαζέψεις τίποτα εσύ. Τώρα που ήρθα εγώ εδώ, εγώ θα τα αναλάβω το νοικοκυριό. Εγώ θα μαγειρεύω, θα συγκυρίζω, θα καθαρίζω. Πώς θεούνονα, δεν θα σε κάνω εγώ υπηρεσία της βλαχάρας. Όχι παιδί μου, εμένα μου αρέσουν οι δουλειές του σπιτιού. Οι δουλειές του σπιτιού είναι το μεράκι μου. Να μου ζήσεις νονά μου μερακλού. Έλα καλή να σε ξαναφιλήσω. Να ρε, μια τέτοια νονά χρειαζόταν το σπίτι. Ο Λέων, ο τρίτος, ο σοφός, ήτος σοφός και στην επιλογή των ειδών υγιεινής. Περίφημος θεωρείται η οριχάλκινος σφυρίλατος λεκάνη. Ποιος είναι, αν είσαι η γασόνα, όχι. Αν είσαι η νονά, ναι. Βρε κατρουλίτσα, θα σε μαλώσω. Γιατί τα βάζεις συνέχεια με αυτό το κορίτσι. Νονά, αν με ξαναποκαλέσεις κατρουλίτσα θα τα βάλω και με σένα. Και εν πάση περιπτώσει μαζί μου είσαι ή με την Ελένη. Με μια ξένη είσαι, μωρέ. Εγώ μαζί σου είμαι, αγόρι μου. Αλλά δεν μπορώ να μην πω και το σωστό ότι αυτή η κοπέλα είναι πολύ συμπαθητική. Ειδικά οι άντρες δηλαδή πρέπει να τη συμπαθούν πολύ. Γιατί είναι και τσαχπίνο γαργαλιάρα. Α, άρχισε εσύ να ψάχνεις για σπίτι. Τι λες? Αφού αυτό το σπίτι θα το χάσει τη δίκη, δεν πρέπει να μείνεις και εσύ κάπου αλλού. Ωραίο πράγμα είναι τώρα να γυρνάς δεξιά και αριστερά, σαν πρόσφυγας όπως κι εγώ. Τι είναι αυτά που λες, Νονά? Ποιος σου είπε ότι θα χάσω το σπίτι? Εγώ, παιδί μου, δεν λέω τίποτα. Λέω τι θα μπορούσε να πει κάποια άλλη πιο πονηρεμένη από μένα. Σου λέει, μπορεί να είναι η δικαιοσύνη τυφλή, αλλά άμα ο δικαστής δει το σούπερ μίνι της Ελένης, θα βρει το φως του. Ποιος δικαστής? Που θα δικάσει. Μπορεί να είναι γυναίκα δικαστής. Ο εισαγγελέας όμως θα είναι άντρας. Μπορεί να είναι και ο γραμματέας. Αγόρι μου, μια γυναίκα άμα ξέρει να κουνηθεί, θα βρει και τον κατάλληλο άντρα να κουνηθεί. Κουνήσου από τη θέση σου, βρε Νονά. Δηλαδή, εσύ τώρα λες ότι η Ελένη με τέτοιους τρόπους θα προσπαθήσει να κερδίσει το σπίτι? Να μου κάνεις τη χάρη βαφτίση μια. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ είπα τι θα μπορούσε να πει κάποια άλλη κακοπροαίρετη. Εγώ είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος. Όλους τους συμπαθώ. Να σου φτιάξω ένα τσαγάκι. Α, άσε με τώρα. Έχω συγχυστεί. Όχι, εγώ θα σου φτιάξω. Το τσάι καλμάρει τα νεύρα. Λέων, ο τρίτος, ο σοφός και στις γυναίκες ή το λολός. Όταν έβλεπε κουνίστρα τρελαινόταν. Είναι ιστορικός αποδεδειγμένο αυτό. Είχε χαρίσει ολόκληρη γαλέρα σε μια παλακίδα ονόματι Νινή. Και τότε βγήκε και η παροιμία «Το Νινή γαλέρε έρνει». Όχι, δεν θα μου φάει την οικία των προγόνων μου έναν Νινή. Εντάξει, βολεύτηκες, κυρία Φιλιό. Ναι, ευχαριστώ, Ελενίτσα μου. Ωραίος είναι ο ξενώνας και φωτεινός. Μόνο δεν ξέρω αν πρόσεξες. Ένας τείχος έχει βγάλει λίγη υγρασία. Α, ναι, μωρέ, το ξέρω. Κάποια στιγμή θα το φτιάξω. Εσύ, παιδί μου, δεν χρειάζεται να μπεις έξοδα. Αφού έτσι κι αλλιώς άλλος θα το πάρει το σπίτι. Κυρία Φιλιό, κυρία Φιλιό, δεν θέλω τέτοια. Όχι επειδή βάφτισε τον Κωνσταντίνο με ξεβαφτίσει εμένα. Εγώ, παιδί μου, εγώ με σένα είμαι, σένα υποστηρίζω. Γιατί είσαι φτωχό κορίτσι, ενώ ο Κωνσταντίνος είναι ματσωμένος. Και άμα είσαι ματσωμένος, όλοι είναι με το μάτσο σου. Δηλαδή με το μέρος σου. Τι εννοείς? Εγώ δεν εννοώ τίποτα. Σε παρακαλώ, μη με ανακατεύεις εμένα. Εμένα δεν μ' αρέσουν τα μπερδέματα. Αλλά αν ήταν μια άλλη πιο μπερδεματζού, θα σου έλεγε: Πού ζεις, Ελενίτσα μου, δεν ξέρεις ότι οι δικαστές λαδώνονται? Ωραία, και ποιος θα τους λαδώσει? Αυτός που έχει το λάδι. Δηλαδή τα λεφτά. Σαν να μου λες δηλαδή ο Κωνσταντίνος. Α, εγώ δεν λέω τίποτα, σε παρακαλώ. Δεν μ' αρέσουν τα μπερδέματα, εσύ λες. Εγώ λέω, αλλά. Όχι, μωρέ, εντάξει, όσο πασίκλας να είναι, όσο βλαμμένος να είναι, στο κάτω-κάτω ο Κωνσταντίνος έχει αρχές, δεν γίνονται. Ναι, το ξέρω. Εμένα μου το λες αυτό. Εγώ δεν το βάφτισα αυτό το παιδί. Αλλά άμα μπει το συμφέρον στη μέση, Ελενίτσα μου. Αρχές, αρχές, αλλά αρχές τα κιάστα. Αν δεν θα τα αφήσω. Καθόλου δεν θα τα αφήσω. Δεν ξέρεις την τζόραση με εγώ. Μωρή κατά κουζίνα! Άκουσε βλαχάρα! Με αυτούς τους τρόπους ρε πας να μου φας το σπίτι! Την ίδια ακριβώς φράση σκόπευα να σου πω κι εγώ! Νίνι! Τι νίνι ρε! Χαμένα τα έχεις τελείως! Παλιωτόμαρο! Είσαι και παλιωτόμαρο, είσαι και λαδοτόμαρο! Αλλά όσο και να λαδώσεις ρε η Ελενάρα δεν γλιστράει και δεν πέφτει ρε! Και να πέσεις βλαχάρα επί τούτου θα πέσεις! Για να φανεί επιπλέον γλουτός και μυρός και να μπανίσουν, θα το πω! Να μπανίσουν οι άντρες του δικαστηρίου! Καινού δικαστηρίου ρε! Του ίδιου που θα ρίξει το πεντόκυλο το καλαματιανό! Καλαματιανό,
Περί του χορού ομιλείτε. Ναι, κάνε μας τώρα και τον Κινέζολα που θα πάει, ρε. Θα σε πιάσω, θα σε σουρωμαδίσω, μιλάμε. Με συγχωρείτε που επεμβαίνω, αλλά δεν αντέχω άλλο. Τους καυγάδες τους συχαίνομαι. Γι' αυτό έφυγα, παιδί μου, από την ξαδέρφη σου την Πέττη, γιατί όλη μέρα καυγαδίζανε εκεί. Μην ανησυχείς, Νονά. Δεν πρόκειται να ξανακαυγαδίσω με την κυρία, γιατί απλούστατα δεν πρόκειται ξανά να της απευθύνω το λόγο. Ποτέ! Από σήμερα η κυρία θα μιλάει μόνο με τον δικηγόρο μου. Και ο κύριος μόνο με τη δικηγόρο μου. Δεν μπορεί να έχετε τέτοιο μίσος ο ένας για τον άλλον. Μήπως σας βάζει κανείς πιουνιές. Καλά, έτσι και δεν ήταν αυτή η άγια γυναίκα. Μιλάμε, θα σκοτωνόμασταν με την κατακουζίνα. Καλά και τώρα δεν μιλάτε καθόλου. Με ποιον να μιλήσω, παιδί, με ποιον να μιλήσω, με τον εχθρό μου. Με αυτό που θέλει να μου φάει το σπίτι μου, μα είμαστε με τα καλά μας. Εγώ φταίω, εγώ η ηλίθια που το είχα ξεχάσει τώρα τελευταία. Ελάτε, παιδιά, τώρα να πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Θα γίνω πρωταγωνίστρια. Έλα. Έρχομαι. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Έκανα οντισιόν χτες στο θέατρο της Νέας Εποχής για το Λεωφορείο Νοπόθος, για το ρόλο της Στέλλας και ο σκηνοθέτης από τις 100 κοπέλες πήρε εμένα και άλλες δύο. Αύριο θα μας ξαναδεί. Μπράβο, ρε φιλενάδα, συγχαρητήρια. Και ξέρεις τώρα, άμα γίνει καμιά στραβή, μη στενοχωρηθείς και το Λεωφορείο Πόθος να παίξεις, παίξε το τρόλι η κολιά του Παγκράτη. Έλα ρε Λενάκο, τώρα μην μου κάνετε πλάκα, έχω πολύ τρακ για αύριο. Μη στεναχωριέσαι, θα είσαι πολύ καλή. Η καλύτερη θα είσαι, ρε. Σας ευχαριστώ ρε παιδιά, είστε πραγματικοί φίλοι. Να σας παίξω μια σκηνή. Όχι. Ωραία, θα σας παίξω δύο σκηνές. Μπλάνς, Μπλάνς, αδελφούλα μου. Μπράβο! Αχ, ευχαριστώ, κορίτσια. Ακόμη και εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω ότι πήρα αυτό το ρόλο. Γιατί μπορεί να το πιστέψει κανείς άλλος. Και ξέρετε, Στέλλα στα ιταλικά σημαίνει αστέρι. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνω ένα αστέρι πρώτου μεγέθους. Και θα έχουμε κι εμείς φίλοι μια διάσημη στάρα. Ελπίζω να μην ξεχάσεις και εμάς τα ταπεινά χαμομηλάκια. Μπράβο, ρε Μαντίνα, βάλε και λίγη μιτζαριά. Συγχαρητήρια όμως που πήρες το ρόλο με οντισιόν. Γιατί και για το δικό σας χώρο πολλά λέγονται. Αν δεν περάσεις, λένε από κρεβάτι. Όχι, κυρία Φιλιόμ, εγώ δεν διανοούμαι να κάνω έτσι καριέρα. Εγώ με το ταλέντο μου, με την αξία μου. Ξέρετε ότι 3 ώρες ο σκηνοθέτης με πέδευε. Όχι, κάντο έτσι. Όχι, κάντο αλλιώς. Όχι, πάνω. Με πέθανε, με ξεθέωσε. Ναι, μου λες, στο Μάνθο το έπες, τον πήρες. Βέβαια, και χάρηκε πολύ το αγοράκι μου. Α, ο Μάνθος είναι ο φίλος του βαφτισιμιού μου. Από μικρό τον θυμάμαι. Συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Και για το ρόλο που πήρες και για το παιδί που θα πάρεις. Πότε με το καλό γάμος. Όταν θα μιλήσω κι εγώ με τον Κωνσταντίνο, δηλαδή ποτέ. Μα τόσο πολύ μαλώστε αυτή τη φορά. Α, καλέ, θα τους φιλιώσω εγώ. Πώς είπαμε ότι με λένε εμένα. Φιλιό! Φιλιό και είστε υπέροχοι στην πρεμιέρα μου. Στην πρώτη θέση θα σας έχω. Μουα. Λοιπόν, κορίτσια, πάμε για shopping. Ναι, πάμε, γιατί έχω και πολλά λεφτά να ξοδέψω. Άλλοι έχουνε τα λεφτά, άλλοι λαδώνουνε. Έλα, άστα τώρα αυτά. Θέλω να πάρω ένα special εσόρουχο, έτσι για να γιορτάσω αυτή μου την επιτυχία με τον καλό μου σήμερα. Α, κι εγώ έτσι θα κάνω, τον βρω καλό. Προς το παρόν να σπάρω μια βομβαγέρη βράκα. Γεια σου ρε Ματίνα, με την όμορφη σου βράκα που κάνει τριγύρι βράκα. Φεύγουμε, φιλιότσα μου. Μα! Τελικά εσύ είσαι μια χαρά. Μάλλον ο παπάς που τον βάφτισε είχε πρόβλημα. Δεν ξέρω, παιδί μου, εγώ το συμπάθησα πολύ αυτό τον παπά. Και ας λέγανε κακοπροαίρετοι ότι έκλεβε το παγκάρι της εκκλησίας, κεράτων τη γυναίκα του και στο τέλος τα έφτιαξε με το διάκο. Κακοπροαίρετοι άνθρωποι. Αντε στο καλό, κοριτσάκι μου. Φιλάκια! Μα! Φιλάκια! Στο καλό! Στο καλό! Γεια σας! Έφυγαν αυτέ άχρηστε γλώσσε. Που κακαρίζουν ολημερίς χωρίς να κάνουν ποτέ κάτι δημιουργικό. Έλα, Κωνσταντίνε, πάψε να κακολογήσω όλο τον κόσμο. Να σου στύψω μια πορτοκαλαδίτσα. Δεν θέλω πορτοκαλαδίτσα, δεν έχω ξυλίλες. Τι είχες από γέννηση μιού σου, κατρουλίτσα μου. Νονά! Α, ωραία. Έφυγανε κλώσσε, ήρθε ο κόκορας. Ό,τι και να κάνουν αυτό το σπίτι κοντά έτσι θα είναι. Η Γκασόλα δεν μόλις έφυγε. Εδώ ήταν. Ναι, εδώ ήταν. Εσύ γιατί ήρθες. Γιατί σε θέλω. Κωνσταντίνε, πρέπει να με καλύψεις σε μια γκόμενη δουλειά. Δεν κάνω τέτοια εγώ ανεγκέφαλη, ρωτήλε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά αλλού. Εγώ τώρα πάω να διαβάσω, να συνεχίσω τη μελέτη. Παιδικέ μου φίλε, πρέπει να σώσεις το παιδικό σου φίλο. Γιατί είμαστε και παιδικοί φίλοι. Στο όνομα λοιπόν της παιδικής μας φιλίας. Μάνθο, τα άκουσα τα πλούσια επιχειρήματά σου και σε διαβεβαιώ ότι αποκλείεται να γίνω παραβάν των άσεμνων πράξεών σου. Όπως τότε στο σχολείο.
που είχε σκύψει κάτω από το θρανίο και θόπευε στο μυρό της Μερούλας και αναγκάστηκα να πω στη δασκάλα ότι μου έπεσε η γομολάστιχα και έσκυψες να την πιάσεις. Ακόμη ενθυμούμε εκείνο το παιδικό ψέμα. Κι εγώ ακόμα θυμάμαι αυτό το παιδικό μπουτάκι, Κωνσταντίνε μου. Πάψε, σάτυρε! Έξελθε αμέσως της οικίας μου. Δεν σου ζητάω τίποτα, φοβερό Κωνσταντίνε. Μπέρδευτα τις ώρες και καμάλισαν δύο ραντεβού. Δεν θέλω να ακούω άλλα καβαλιτά, Μάνθο. Η μόνη καβάλα που ανέχομαι πλέον είναι η πόλη της Μακεδονίας. Και για να μην πέσει λοιπόν η Φιώνα μούρι με την Μπέγκη, πρέπει να πεις στην Μπέγκη ότι εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα θες να πάμε μαζί οδοντίατρο, γιατί φοβάσαι να πας μόνος σου. Έχεις τρελαθεί. Πρώτον, αν πω ότι φοβάμαι να πάω στο οδοντίατρο, πράγμα το οποίο είναι και αλήθεια, μετά πλέον όλοι θα με φωνάζουν ευθαρσός κατρουλίτσα. Και δεύτερον, εγώ δεν μιλάω με την καρσόνα Α, κατά συνέπεια δεν μιλάω και με την καρσόνα Δ. Τώρα θα μιλήσει, Κωνσταντίνε. Δεν θα το κρατήσει και μανιάτικο, η Ελένη είναι καλή κοπέλα. Από όλα τα εκνευριστικά που άκουσα σήμερα, αυτό είναι το πλέον εκνευριστικό. Έξω το σπίτι μου, Μάρθο. Κωνσταντίνε, για το σπίτι μου. Είμαστε με έξω. Έξελθε, είπα. Κωνσταντίνε, καλά θα φύγω. Αλλά τη χάρη θα μου την κάνεις. Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος του πατέρα μου? Ο εκδότης που υποτίθεται θα εκδώσει το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο. Αλλά καθυστερεί, Μάρθο. Καθυστερεί τα μάλα. Θα τον πιέσω. Καλέ, ποιον μου θυμίζει αυτός ο ψιλολέλεκας? Μη μου πεις ότι είσαι ο Φουστάνος, το Φουστανάκι που λέγαμε. Ναι, μεγάλωσε το Φουστανάκι, αλλά το μυαλό του έμεινε στο Φουστανάκι. Τι κάνετε, κυρία Φιλιό, ο Κωνσταντίνος μου είπε ότι σας φιλοξενεί. Αχ, το παιδί μου, τι να κάνω. Ξεσπιτώθηκα και αναγκάστηκα να γυρίζω σαν δικό σοβάρα και να γίνομαι και βάρος. Σοβαρά. Εσύ είσαι διακριτικός άνθρωπος. Άλλες μας έχουν γίνει βάρος εδώ μέσα. Α, μη λες για την Ελενίτσα. Η Ελενίτσα είναι πολύ συμπαθητική. Εδώ τα λέγαμε πριν με την αρμανιαστικά σου. Πολύ καλό κορίτσι και συμπαθητικό. Αλήθεια, τι λένε οι γονείς που ταραβερίζεσαι με θεατρίνα? Τώρα βέβαια οι θεατρίνες έχουν αποκατασταθεί. Παλιά τις λέγανε πουτάνες. Νονά! Όχι, από παιδί μου, οι άλλοι τις λέγανε. Θα μου πεις βέβαια τώρα τι θα κάνει ένα κορίτσι για να κάνει καριέρα. Θα κάτσει και σε κανένα σκηνοθέτη. Ναι, όχι η Μπέγκη πάντως. Όχι βέβαια. Η Πέγγι, μη μου ανακατεύεις αυτά. Εγώ την είδα, είναι πολύ συμπαθητική. Αλλά τι εννοείς, κυρά μου, όταν λες με έκλεισε ο σκηνοθέτης σε ένα δωμάτιο και κάντο μου έτσι, κάντο μου αλλιώς, εφέρτο μου έτσι, τρεις ώρες με ξεθέωσε. Είπε η Πέγγι το ίδιο πράγμα. Μη μου ανακατεύεις εμένα σε αυτά. Δεν μ' αρέσει το κουτσομπολιά, παιδί μου. Ας πιω την πορτοκαλαδίτσα. Τώρα μεταξύ μας, Μάρθο, πώς περίμενες να εξασφαλίσει ρόλο η Γκαρσόνα Διου? Δια του ταλάντου, αφού είναι αταλάντου. Δηλαδή, Κωνσταντίνε, λες. Λέω, λέει. Τραπή, Κωνσταντίνε, να διαβάλεις το κορίτσι. Θα τη σκίσω την πόρνη. Ο Μάνθος Φουστάνος βάζει κέρατο, δεν του βάζουν. Σε ευχαριστώ, φίλε μου, που μου άνοιξες τα μάτια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε. Τι έκανες τώρα, κόρη μου, τι έκανες? Άσε με, Νονά, να χαρείς. Άσε με τις καρσόνες. Η μία κουνιέται στους δικαστές, η άλλη κουνιέται στους σκηνοθέτες. Εσύ δεν ξέρεις από αυτά, είσαι απονήρευτη. Άσε με να ξέρω κάτι παραπάνω. Ποιος είναι? Αν σε περιμένω, δεν σε περιμένω. Μαθούλη μου. Να σου λείπουν τα φιλιά. Τι είπατες, καλέ? Τι μούτρα είναι αυτά? Τι μούτρα είναι αυτά, Δεν σε αρέσουν τα μούτρα μου. Δεν μου λες. Για πόσο μαλάκα με περνάς? Μα δεν μου παραλογίζεσαι. Τι είναι αυτά που λες? Αντί να με συγχαρείς που πήρα το ρόλο, έχεις τέτοια μούτρα. Εσένα να συγχαρώ. Το σκηνοθέτη να συγχαρώ που σε έχει κλεισμένη μέσα σε ένα δωμάτιο τρεις ώρες και σου πέταγε τα μάτια έξω. Μάθο μου, παραλογίζεσαι. Ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ τέτοια πράγματα δεν κάνω. Μην μου πεις σε ένα θέατρο, στη σκηνή να παίζεις, Πέγγι. Μάθο μου, στορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό. Δεν έχεις ούτε ιερό, ούτε όσιο, Πέγγι. Σε ό,τι έχω ιερό, όσο πιστός είσαι εσύ απέναντί μου, άλλο τόσο είμαι κι εγώ απέναντί σου. Μη με ρεθίσεις άλλο. Αν θες να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, θα συνεχίσουμε μόνο υπό έναν όρο. Θα αρνηθείς το ρόλο. Τι λες, Μάθο μου, είναι ένας σπουδαίος ρόλος. Με αυτό ρόλο ξεκινώ την καριέρα μου. Πέγγι, διάλεξε. Ρόλο ή Μάνθο. Δεν τρέπεσαι, ρε. Δεν τρέπεσαι, ρε, να μου βάζεις τέτοιο δίλημα. Αυτό είναι που με αγαπάς παλιωγοίστα, ρε. Έκανα τόσα χρόνια να πιάσω μια ευκαιρία και μόλις την έπιασα που λες να την αφήσω. Τέτοιες ευκαιρίες θα σου λείπουν, κυρά μου. Αν είναι να σε περάσει το άπαν σήμα για να γίνεις πρωταγωνίστρια, καλύτερα να μείνεις γκαρσόνα. Γκαρσόνα με θέλεις, ρε κομπλεξικέ. Γκαρσόνα με θέλεις. Το πρωταγωνίστρια σε κομπλάρει. Εμείνε λοιπόν μόνο σου με την κόμπλα σου. Πού σου! Έχασα τόσα χρόνια μαζί σου. Πού! Έλα ρε Πεκουλίνη μου, σε παρακαλώ, μην κλαις. Εσύ που πήρες εκείνη την ωραία κοιλότα, δεν πιάνει, τι ποιος του βάλε λόγια, μωρή? Θέλει και ερώτημα, θα σου πω εγώ ποιος του βάλε λόγια. Η κατακουζίνα, μωρή. Βέβαια, αφού ο άνθρωπος μιλάμε είναι μισογύνης. Αυτός όλες οι γυναίκες νομίζει ότι είναι τουλάχιστον κοκότες. Ηρέμησε. Θα τα ξαναβρείτε, παιδί μου, στο λέω εγώ. Βέβαια. Άντε, ηρέμησες. Τα λέμε, φυλάκια.
Έτοιμο το κακάο σου, Ελενίτσα μου. Ευχαριστώ. Η πόρτα, πάω να ανοίξω. Άσε καλέ, θα ανοίξω εγώ. Είπαμε, είσαι εξυπηρετική, αλλά όχι και έτσι, μην το ξεφτυλίζουμε. Τώρα. Καλημέρα, Ελενίτσα. Καλημέρα. Καλώ τον κύριο Γρέβια μα. Κοίτα σύμπτωση, γιατί τώρα κι εγώ περίμενα τη δικηγόρο μου. Αμάν ρε, παιδιά, πάλι αρπακτή κατάσχημα. Κρίμα είναι που δεν μπορείτε να τα βρείτε. Τώρα θα τα λε εμένα. Στο φίλο σου, πέστε που είναι και. Έλα, μωρά, αδελφούλα, μα λε κι εσύ ένα στοματάκι κόλαση. Μέσα είναι ο Κωνσταντίνο. Μέσα είναι. Ο δικηγόρο του βαφτισιμιού μου είναι. Ναι, πολύ καλό παιδί. Μόνο που ο βαφτισιμιό σου δεν τον ακούει και λίγο, δεν τον ακούει. Δεν ακούω τίποτα. Κανένα συμβιβασμό. Θα πάμε σε δίκη. Πρέπει, παιδί μου, τώρα είστε σε μεγάλη ένταση, ψυχραιμία. Κάνε εσύ ένα βήμα πίσω, να κάνει και αυτή ένα βήμα πίσω. Και μετά κάνει εσύ ένα βήμα μπρο, να κάνει και αυτή ένα βήμα μπρο. Ναι, και μετά να αγκαλιαστούμε και να χορέψουμε την κομπαρσίτα. Νίκο, θέλω να προχωρήσει τη δίκη και απορώ τόσο καιρό πώ δεν την έχει πρόξει ακόμα. Μα δεν είναι στο χέρι μου, Κωνσταντίνε. Έτσι όπω είναι τα ελληνικά δικαστήρια, αναβολέ επί αναβολών, σα βλέπω να κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Εν τω μεταξύ. Έχεις να στάξεις κανένα φράγκο, γιατί δανείστηκα από ένα τοκογλύφο για να παίξω στον υπόδρομο. Ένα πλασέ και τώρα τον βλέπω και κλασέ μέντες. Εντάξει, Νίκο, ό,τι θέλεις. Θα σου δώσω ό,τι θέλεις αρκεί να διώξεις την βλαχάρα από αυτή την οικία. Ας τα δώσουμε όλα στα άλογα. Αρκεί να φύγει η Μιώνα. Την κρεατόπιτα την κάνω πολύ καλά. Μωρέ, τη μούρη του βαφτισιμιού σου μπορείς να την κάνεις κρεατόπιτα, εκεί θα σε παραδεχτώ. Και όπως είπαμε, Νίκο μου, προχωράμε με γοργούς ρυθμούς. Για να καθαρίσουμε αυτή την οικία από την κόπρο του Αυγείου. Από την κόπρο έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Εγώ πηγαίνω πάνω γιατί εδώ πέρα, βρε παιδάκι μου, μαζεύτηκαν κάτι μούρες που μου ανακατεύουν τα έντερα. Πώς θα ήθελα, Νίκο μου, τα έντερα μερικών κυριών να ανακατευθούν έτσι, έτσι, έτσι μέχρι να γίνουν γαρδούμπα. Κυρία Φιλιό, αν έρθει δικηγόρος μου, πες ότι θα είμαι στο δωματιό μου. Θέλω να πάω εκεί να ονειρευτώ πώς θα διακοσμήσω το χώρο Μούκου. Τι Μούκου? Μετά Κωνσταντίνου. Μετά Κωνσταντίνου, ή μη μαθέστα το πλάσμα. Σουχού. Σ' έχω χεσμένον. Νονά! Βλέπεις, Νίκο, η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Θέλω να επισπεύσεις τη δίκη, αδερφέ. Καλά, καλά. Άντε, πήγαινε. Ω, την κυρία συνάδελφο, εγώ φεύγω, εσείς έρχεστε. Ναι, 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 είμαστε σαν το ουίσκι με τη νύχτα ένα πράγμα. Ναι, και οι πελάτες μας είναι μαύροι, είναι η νύχτα στα βουνά. Ναι. Άντε, γεια. Όπως είπαμε, Νίκο. Ναι, ναι, πλασέ. 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 Ανησυχώ πάρα πολύ. Ανησυχώ τα μάλα. Θα πάει στο δικαστήριο και θα πει τον κύριο πρόεδρο, κύριε Τζόκεϊ. Όπως και να τον πει, κύριε Κατακουζινέ, τη δίκη την έχετε χαμένη. Έτσι νομίζετε, κυρία μου. Λοιπόν, αν κερδίσετε εσείς τη δίκη, εγώ θα σας δώσω και ένα εκατομμύριο. Δεν μου το δίνετε καλύτερα από τώρα για να το βάλω και σε τόκο, γιατί όταν θα χάσετε το σπίτι μπορεί να κολώσετε. Να κολώσετε, να κολώσετε. Ωραία ελληνικά και είστε και δικηγόρος. Έτσι θα κερδίσετε τις δίκες, κυρία μου. Πού είναι η πελάτης μου? Επάνω στο δωμάτιό της. Ευχαριστώ. Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε, κάτσε να σου πω κάτι. Τι είναι, Νονά? Σκέφτηκα βαφτισιμιέ μου να βρούμε ένα σπίτι να νοικιάσουμε μαζί. Κι εγώ άστεγη είμαι και εσύ άστεγος θα μείνεις. Τι τίποτα, άστεγο. Τι είναι αυτά που λες, Νονά? Μη μου λες τέτοια και με αναστατώνεις τώρα. Με το μέρος της Ελένης είσαι. Όχι εγώ, παιδί μου. Ο δικηγόρος σου είναι. Ο Νίκος, ο κύριος Γλέβιας, πώς σου ήρθε αυτό? Εγώ, παιδί μου, δεν είμαι κακοπροαίρετη και ούτε τα πολύ καταλαβαίνω αυτά. Αλλά κάποιοι άλλοι πιο πονηρεμένοι από μένα θα σκεφτόταν. Αποκαλεί τον αντίδικο του πελάτη, του Ελενίτσα μου, και τη λέει ότι έχει ένα στοματάκι. Κόλαση! Τι της είπε? Ότι έχεις ένα στοματάκι κόλαση. Κακό είναι αυτό. Ποιος ξέρει τι ακολασίες του κάνει με αυτό το στοματάκι κόλαση. Του κύριε φυλακή το στοματί μου. Τι άλλο της είπε, Νονά? Α, μη με ανακατεύεις εμένα, παιδί μου, σε αυτά. Εγώ τα κουτσομπολιά τα απεχθάνομαι. Ούστε έτσι, κύριε Γρέβια. Γι' αυτό μου τα μπέρδευες και μου έλεγες κάνε ένα βήμα μπρος και κάνε ένα βήμα πίσω και κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Κάθαρμα, άλογο μούρι! Θα πεθάνεις! Θα σε πάρω τηλέφωνο, σε καθυστερώ. Ναι, ναι, ναι. Και όπως είπαμε, Ελί, θα τον ρίξουμε μέσα στο απογοητευτικό σύστημα στο Βυζάντιο και θα τραβήξουμε και το καζανάκι. Αυτό δεν θα είναι καταδίκη, Ελένη μου, θα είναι ο νιαγάρας. Άντε, τα λέμε, ε. Ναι, 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 ναι. Θα νικήσουμε. Ναι. Α, τι κάνεις εδώ, κυρία Φιλιό?
Ανοίγω φύλλο, το φύλλο της φιλιός είναι περιβόητο. Θα σας κάνω μία μελτζανόπιτα μούρλια. Έλα μωρέ, δεν χρειάζεται να κουράζεσαι. Για μαγείρισα έχουμε τη Ματίνα, τη γειτόνισσα. Τώρα μαγειρεύεις και εσύ, μιλάμε, θα γίνουμε υπερτροφικοί. Πόσο καιρό θα την έχεις ακόμα γειτόνισσα αυτή τη Ματίνα. Εσύ όταν θα γίνει δίκη, έτσι κι αλλιώς θα το χάσει το σπίτι. Και μάλιστα ήθελα να σου προτείνω και κάτι. Επειδή είσαι φτωχό κορίτσι, θες να νοικιάσουμε μαζί ένα σπίτι να σου έρχεται λιγότερο. Καλέ, φάει τη γλώσσα σου, κουνούσα από τη θέση σου. Εγώ το σπίτι δεν το χάνω. Αυτή τη δικηγόρα που είσαι ήδη είναι χαμένο. Γιατί καλέ, μια χαρά δικηγόρα είναι η Έλλη. Α, πουλάκι μου, εμένα μην ανακατεύσεις αυτά. Μπορεί να είναι και φυσιολογικό αυτό που τη είπε ο αντίδικος να τη δώσει 1 εκατομμύριο. Τι έκανε, λέει. Αν δεν μας τα έπεσε αυτά, Έλλη. Ένα τη είπε, δεν τη είπε 1,5. Α, του έκανε και καλή τιμή. Καλά μιλάμε, Έλλη, θα πεθάνει. Ξέρεις, το σκέφτηκα. Για να την εκδικηθώ, θα τα φτιάξω με τη Βάνα Μπάρμπα. Η Βάνα του Μπάρμπα. Η βρύση νοστιού. Έλα, ρε Κωνσταντίνε, πού ζεις? Την ηθοποιώ εννοώ. Τη Βάνα την Μπάρμπα, το σύμβολο του σεξ. Δεν με ενδιαφέρουν τα σύμβολα του σεξ, Μάρθο. Φτάνει πια η αιμονή με αυτό το σεξ. Ορίστε που γίνεται τέτοιο να με προδώσει ο δικηγόρος μου. Αλλά ευτυχώς το κατάλαβε γέρος. Και τώρα θα τον πατάξω και μετά θα τον αλλάξω. Ήταν ανάγκη να γίνουν εδώ αυτό το πάταγμα και αυτό το άλαγμα. Έχω τη θλίψη μου, ρε Κωνσταντίνε. Έχασα τη γυναίκα της ζωής μου. Πάψε, Μάνθο! Έχεις άλλες 99! Σύνελφε, Γιάννη, για την πόρτα! Ναι, αλλά εγώ όμως θέλω αυτή τη μία. Ποια μία? Πάντως, όχι αυτή που θέλεις εσύ, κύριε Νικολάκη. Εγώ θέλω την Ντόλη. Άμα μου κάτσει, την έκανα. Άμα δεν σου κάτσει η Ντόλη, θα σου κάτσει η Ελένη. Υπάρχει άλογο, Ελένη. Μη μου παριστάνεις τον ανίδεο, άθλιε Νικολάδε, θλιβερέχα Σοδίκη, ποταπέδι και κορίσχε! Βρε. Πότε πρόλαβες να μάθεις ότι έχασα τα λεφτά που μου έδωσες στον υπόδρομο? Α, έχασες και τα λεφτά που σου έδωσες στον υπόδρομο. Θούσου γελίο υποκείμενο. Να δω που θα βρεις λεφτά για να παίρνεις στον υπόδρομο τώρα που θα σου αφαιρέσουν την άδεια της δικηγορίας. Γιατί θα μου την αφαιρέσουν? Γιατί θα σε καταγγείλω στο δικηγορικό σύλλογο, τέλε και ξεγάνονται, που για τα κάλλη της γαρσόνας πουλάς στο πελάτη σου. Μήπως να σε καταγγείλω εγώ σε κανένα ψυχίατρο, Κωνσταντίνε? Πάψε αντίθηκε που θα βγεις και από πάνω. Ένα μόνο σου λέω. Οι γλύκες που κάνεις με την Ελένη θα σου βγουν ξινές. Ρε Μάρθο, εσύ δεν μιλάς, τι λέει αυτός? Από μένα μην περιμένεις υποστήριξη, Νικολάκη μου, γιατί κι εγώ από γαρσόνα είμαι καμένος. Πρέπει να πνιγείτε, βλαμέρι που με φέρετε εδώ να ακούσω τα κουφά σας, και εγώ άφησα την κούρσα στη μέση. Παρετούμε! Να δούμε κατά κούρση είναι πιο χαϊβάνι, θα σε αναλάβετε κι ως ανάποδος που είσαι. Άμα σου δώσω μια ανάποδη, θα σου πω εγώ! Α, τι λες, ρε άντρα, θα με πλακώσεις κιόλας. Βεβαίως, θα σε αποβιθώ να μίζεις, θα χειροδικήσω, κύριε! Όχι, παιδιά, παιδιά, να μίζει, παιδιά! Τι κάνετε, όχι, παιδιά, στο κεφάλι, ποτέ μου πονάει το κέρατο! Ρε κορίτσια, πηγαίνετε κανένα από τόσα τραπέζια πια? Δεν μπορώ, Νικόλα. Έχω τη θλίψη μου. Δεν μπορώ, Νικόλα. Έχω τα νεύρα μου. Ναι, αλλά και εγώ έχω μόνο 2 χέρια. Χεστήκαμε. Αυτό είναι άραγε το τίμημα της δόξας. Η μοναξιά, Νικόλα. Αυτό είναι άραγε το τίμημα της Έλλης. 1 εκατομμύριο, Νικόλα. Γεια σας! Α! Νικόλα, τι γίνεται, ομόρφη είναι εσύ ή έχουμε καιρό να βρεθούμε ιδιαιτέρως? Και τα δύο. Καλά δεν έχεις τσίπα, μωριτσούλα. Δεν φτάνει που με πούλησες, έρχεσαι και στο μαγαζί που δουλεύω για να χαμουρεύεσαι. Καλέ, σε ποιον μιλάς? Και γιατί μου άφησες μήνυμα ότι πρέπει να με δεις επιγόντως, τι με θέλεις? Θέλω να σε ξεμαλιάσω, τώρα θα δεις, μωρί. Τώρα θα δεις, μωρί. Θα σ' αφήσω καραφλή, μωρί, δικαιγουρέσα του κόλου. Σε βοηθάτω, ρε. Τι έπαθες, μωρή τρελαμένη, γιατί λύσαξες? Γιατί με πούλησες, μωρή! Γιατί τα παίρνεις από την κατακουζίνα για να χάσεις τη δίκη! Ελένη, αγγελοκρούστηκες! Όχι, δεν αγγελοκρούστηκα, αλλά ευτυχώς ένας καλός άγγελος μου άνοιξε τα μάτια! Λοιπόν, Έλλη, απολύεσαι! Και δώσε μου και την προκαταβολή πίσω! Ποια προκαταβολή? Τις 100.000 που σου έχω δανείσει? Αυτές! Φέρτες πίσω! Άντε, πάρτε από το νερατζάκι μου. Για σας το φτιάξα πρωί-πρωί. Άντε, βρε κορίτσια μου, να γλυκαθούμε και λιγάκι. Ευχαριστώ, κύριε Φιλιό. Αλλά εγώ και όλη την κατσαρόλα με το νεράτζι να φάω. Αυτή η πίκρα που έχω μέσα στην καρδιά δεν φεύγει με τίποτα. Εγώ πάλι τις σουρωμάδες από τη Ρουφιάνα την Έλλη μια χαρά είμαι. Καλά, εσένα τώρα, βρε Ελένη μου, πώς σου ήρθε να μαλώσει με την δικηγόρο σου? Όχι, θα την άφηνα να μου κάνει αυτά τα πράγματα πίσω από την πλάτη μου. Εγώ, κορίτσια μου, στις δουλειές των άλλων δεν ανακατεύομαι, αλλά ούτε καν και στο βαφτισιμιού μου, γιατί αν ήθελα να ανακατευτώ.
τώρα δεν είναι πολύ περίεργο αυτό που είναι συνέχεια με το Μάνθο? Είναι συνέχεια γιατί τον παρηγορεί, μωρέ, επειδή χώρισε με την Πέγγι. Ναι, αλλά πώς τον παρηγορεί? Τον αγκαλιάζει, τον φυλάει. Τι λες, κυρία Φιλιό? Εγώ, πουλάκι μου, δεν λέω τίποτα. Αλλά όταν βλέπεις δυο αγοράκια αχώριστα, όταν είναι μικρά, δεν το παρεξηγείς. Και όταν μεγαλώσουν, βέβαια, δεν το παρεξηγείς που είναι αχώριστοι. Αλλά αν ήταν κάποια άλλη στη θέση μου, πιο πονηρεμένη από μένα, τι θα έλεγε? Θα έλεγε μήπως γι' αυτό κανένας από τους δυο τους δεν έχει παντρευτεί ακόμα. Ρε Λένη, λες γι' αυτό να με παντρεύεται ο Μάνθος? Λες ο Κωνσταντίνος με το Μάνθο να... Αχ, αλέ, τώρα εσένα που πήγε το μυαλό σου? Τροπείς πράγματα. Τώρα εδώ που τα λέμε ότι είναι κολλητοί, είναι κολλητοί. Και τους έχεις προσέξει πως τσακώνονται? Σαν ζευγάρια τσακώνονται. Άσε που ο Μάνθος εμένα μου είχε πει, εγώ με τον Κωνσταντίνο είμαστε αδελφές ψυχές. Αν βγάλεις τις ψυχές, τι μένει? Θα τους σκίσω τους ανώμαλους. Τώρα βρε κορίτσια μου, για να καταλάβω κι εγώ τι λέτε. Ότι ο Μάνθος με τον Κωνσταντίνο μπορεί να... Να τρίβουν το πιπέρι. Εσένα πού να σου πάει ο νου σε κάτι τέτοιο? Εσύ είσαι πολύ αθώα, κύριε Φιλιό. Αχ, κρίμα το όνομα του παππού του που του έδωσα. Αν το ξέρα, θα τον έβγαζα πόπι. Σαν τη γιαγιά του, την Καλλιόπη. Μάνθο. Αισθάνομαι ο λίγων κόδων, λαϊκιστή κουδούνη. Δεν έπρεπε, αφού απεχθάνομαι την αλκόολη. Γιατί ήπιαμε όλα αυτά τα τσάπουρα? Τσίπουρα, Κωνσταντίνε μου, τσίπουρα. Ήπιαμε γιατί είμαστε άντρες και έχουμε νταλκάδες. Και να πεθάνουν οι γυναίκες, να πεθάνουνε. Α, Κωνσταντίνε μου. Κοίτα ρε αγκαλιές, και να πεθάνουν οι γυναίκες να πεθάνουνε. Πάρε μάτι, μωρή, κάτι τελειωμένες. Μάλιστα, Δεσποινής, όπως το είπατε, τελειωμένες. Τελειωμένες είναι οι σχέσεις αμφωτέρων με αμφότερες. Ού να μου χαθείτε, σικές! Τι λέει αυτή? Δεν γνώσκω, μάλλον υβρίζει τα δέντρα στον κήπο. Αφού είχες γκόμενα το Βυζαντινό τέτοιο, ρε, εμένα τι με ήθελες? Είσαι και λεσβία! Τι λες, μωρή, τρελάθιες? Είμαι τον κύριε. Α, είσαι και θεούσα, δεν μου λες, μωρή? Όταν πηγαίνεις στην εκκλησία που κάθεσαι στο γυναικονίτη. Βουλωσέ το, Ανίρι! Γιατί τι θα κάνεις, θα βγάλεις το σουτιέρ, θα το κάνεις φεντόνα να μας δείρεις? Ανακαθείς σουρλουλού. Μάρθω, αν κατάλαβα καλώς, αυτές μας αποκαλούν κίνεδους. Την κοιτάνε και αστυνόμε. Ποιον μωρή, τον Μάρθω τον Άντρακλα? Σιγάρε, επειδή έχεις γκόμενες, δεν το ξέρουμε το κόλπο νομίζεις? Αυτός είναι ο γνωστός φερετζές. Ποιες γκόμενες, Ελένη? Ελένη, κλείστο. Ελένη, άνοιξε το. Έχει γκόμενες ο Μάνθος και δεν μου το έχεις πει τόσο καιρό? Πού σου, μωρή, πού? Ωραία μίλησε κι εσύ. Α, εσύ χτερ, μωρή, που θα βρω και τον πελά μου τώρα επειδή δεν σου μιλάω τόσο καιρό για να μην στενοχωρηθείς? Πού σου εσένα, έξω, όλη από την οικία μου. Να φύγετε αμέσως κι εσύ, πάτησε καλύτερος Μάνθος. Που θες στη συνέχεια να είσαι μαζί μου, αν είναι δυνατόν. Και τώρα μου βγήκε και το όνομα. Εγώ θέλω να είμαι συνέχεια μαζί σου ή εσύ μου είσαι η κολλητσίδα? Και μην ξαναπατήσεις το πόδι στο σπίτι μου, παλιοβδέλα ή παλιοβδέλα. Εμένα, εσένα σε λέω. Όλο μαλώνετε, όλο βρίζεστε, δεν αντέχω άλλο. Α, για κοίταξε, βάφτισε η μου. Γι' αυτό το λόγο έφυγα από την ξαδέρφη σου την Πέτη. Γιατί όλο καυγάδιζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με τα παιδιά της, με τον άντρα της, με τη μάνα της. Δεν πήρες τίποτα, φαίνεται, από την πνευματική σου μητέρα. Που αν κάτι απεχθάνεται, είναι τα ξεκατηνιάσματα. Πέγγι, να συνεννοηθείς με την Ελένη ποια θα πλύνει τα ποτήρια. Πώς τολμάς, Νικόλα, και από πού και ως πού θα μιλήσω εγώ με αυτή την οχιά? Ελένη, θα μου κάνεις τη χάρη να συνεννοηθείτε ποια θα πλύνει τα ποτήρια? Σε παρακαλώ, Νικόλα, δεν έχω καμία σχέση με τσόλια. Γεια σας, κορίτσια. Είπα να έρθω κι εγώ να πιω ένα ποτό, να το ρίξω λίγο έξω. Γεια σου, Ματίνα. Γεια. Ναι, Νικόλα. Τι έχουν πάθει αυτές? Καλά, εσύ δεν το ξέρεις ότι έχουν γίνει κόλλος. Η Ελένη με την Πέγγι. Όλοι με όλους. Στην αρχή ο καθηγητής με την Ελένη. Μετά ο Μάνθος με την Πέγγι. Μετά ο καθηγητής και η Ελένη με τους δικηγόρους τους. Και μετά ο καθηγητής με την Ελένη, με τον Μάνθο, με την Πέγγι μεταξύ τους. Μα γιατί? Ξέρω εγώ, ανάθεμά μου, και αν έχω καταλάβει. Χριστός και Παναγία, δεν είναι ζωστά αυτά τα πράγματα. Κοίταξε να δεις, Νικόλα μου. Εμείς, σαν καλοί φίλοι, πρέπει να κοιτάξουμε να τους τα φτιάξουμε. Και μετά, άμα θες, να τα φτιάξουμε και μεταξύ μας. Αυτό τώρα πάλι πού κολλάει? Δεν, αλλά είπα να εκμεταλλευτώ την περίσταση. Καλησπέρα, κύριε Φιλιό. Καλησπέρα. Ο νεαρός. Εγώ είμαι ο Νικόλας, ο φίλος της Ελένης που δουλεύουμε μαζί στο μπαρ. Α, ναι, μου έλεγε τα καλύτερα. Περάστε. Ευχαριστούμε.
Η Ελενίτσα και ο κύριος καθηγητής πάνω είναι. Ναι, τώρα κλείνονται με τις ώρες στα δωμάτια τους για να μην συναντιούνται καθόλου. Α, εμάς τώρα δείτε μας σαν τον Χαβιέ Σολάνα και τον Κόφι Ανάν, ξέρετε το, ΟΗΕ. Ποιος θα μεσολαβήσει για να λυθούν οι παρεξηγήσεις, εμείς. Σε ποιον θα μιλήσουμε πρώτα? Στο Ελενάκι, δεν το συζητώ που είναι πιο συνεννοήσιμο. Ο καθηγητής είναι κάθετος. Συμφωνώ, εμένα η Ελένη θα με ακούσει. Α, ναι, οπωσδήποτε. Προχτές μάλιστα μου έλεγε τα καλύτερα για σένα, ότι αυτή την κοπέλα πολύ τη συμπαθώ παρά την ηλίθεια. Τι είπε? Ότι σ' αγαπάει πολύ, δεν ακούς? Δεν την κάνω, λέει, καθόλου κέφι, αλλά μαγειρεύει πολύ ωραία. Τι είπε? Μα βαρύκο είσαι, χρυσό μου. Είπα ότι μαγειρεύεις πολύ ωραία. Αλλά τη μεγάλη αγάπη την έχει το παιδί, τον Νικόλα. Τον άλλο μπάρμαν δεν χωνεύει. Γιατί λέει ότι είναι βλάκας και παριστάνει και το γόιο βλάκας. Δεν έχουμε άλλο μπάρμα. Άωστε έτσι, κυρία Ελένη. Όχι, α. Τι άλλο σας είπε, κυρία Φιλιό? Α, εμένα κατέβετε, παιδιά μου, σε αυτά. Εγώ θέλω τους φίλους να τους βλέπω μονιασμένους. Πάω τώρα για να μην μου καεί και τώρα σμπιφ. Τι ατυχή συνάντηση κι αυτή στις σκάλες. Τι άκουσα, ρε παιδιά, έκλασε κανείς? Ελένη! Ελένη! Καλώς τα φιλαράκια μου! Ελενάκι μου, πάρα πολύ σε λυπάμαι που έχεις φίλη μία ηλίθια και ένα βλάκα. Τι εννοείς, δε Νικόλα μου? Ας τα Νικόλα μου και τα φιλαράκια μου διπρόσωποι, ώστε μόνο για να σου μαγειρεύω με θέλει, συμφεροντολόγα. Μόνο Ματίνα, πας καλά. Σου εύχομαι να πάρει το σπίτι ο κύριος καθηγητής, Τρίγκλα. Αμ' εγώ δε στο εύχομαι, κι εγώ από εδώ και πέρα στο πλευρό του καθηγητή θα είμαι, θα κάνω και κερκίδα. Ντίνος, Κωνσταντίνος! Πάψτε! Χούλιγκανς! Ακού Ντίνος, και ποιος σας είπε ότι θέλω στο πλευρό μου μια χαζογεροτοκόρη και ένα χαζοϊνοχό? Καλά, σας φέρετε έτσι και είσαστε και στο πλευρό του? Ναι, τουλάχιστον αυτός τα λέει μπροστά μας, δεν τα λέει από πίσω όμως όπως εσύ. Να μου κάνεις τη χάρη, Ματίνα, εντάξει? Ένα πράγμα που είχε η Ελένη είναι ότι τα λέει όλα φάτσα φόρα. Δεν θα με ξαναπείς εμένα διπρόσωπη, έγινε? Άντε με σκοτωθούμε τώρα. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Α, θέλεις? Ναι. Καλά, καλά, τώρα ευχαριστώ. Σταματήστε. Δεν αντέχω άλλες χειροδικίες εδώ μέσα. Μα για το όνομα του Θεού, είναι μέρες τώρα που βρισκόμαστε όλοι σε εμπόλεμη κατάσταση. Δηλαδή από τότε που ήρθε η Νονά. Ρε Κωνσταντίνε. Πάψε, θέλω να ολοκληρώσω, Ελένη. Από τότε που ήρθε η Νονά. Ρε Κωνσταντίνε. Κοντεύουμε να σκοτωθούμε. Γεια, έλα μαζί μου. Κατάλαβες τίποτα? Ναι, ότι εμείς οι δύο ταιριάζουμε πάρα πολύ. Αυτό τώρα πάλι πού το κατάλαβες? Νικόλα μου, πόσο συντονισμένα φωνάζαμε Ντίνος, Κωνσταντίνος. Πότε θα πάμε γήπεδο μαζί? Αμάρε, Ματίνα, και εσύ αμάν. Έλα ρε Νικόλα, άμα δεν σε αρέσει το γήπεδο πάμε για bowling. Είμαι μοντέρνο κορίτσι εγώ. Νικόλα! Ώστε έτσι, εξαδέρφη, περάσατε μεγάλη κρίση στην οικογένεια. Ο άντρας σου έφυγε από το σπίτι και τα παιδιά σου φύγανε και μένανε σε φίλους τους και η μάνα σου προτίμησε να πάει να μείνει στο γυροκομείο. Τρομερό, ναι. Αλλά τώρα τα πράγματα πάνε καλύτερα. Ευχάριστο αυτό. Εντάξει, εξαδέρφη, θα τα ξαναπούμε. Τα δέονται στην οικογένεια. Γεια. Ξέρεις βέβαια γιατί τα πράγματα τώρα πηγαίνουν καλύτερα, γιατί έφυγε η Νονά. Αυτή δεν είναι γυναίκα, καλέ. Αυτή είναι blender. Τι είναι? Blender, παιδί μου. Μας βάζει μέσα και μας ανακατώνει όλους. Μιλάμε, η γυναίκα είναι σούπερ ανακατόστρα. Γεια. Έλα να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Έγινε ένα ροζμπιφ όνειρο. Να το φάτε όλο, να το ευχαριστηθείτε. Αλλά θα σου πω και κάτι, θα στενοχωρηθείτε. Φεύγω, παιδιά μου. Αποφάσισα να συγκαταλείψω. Δεν αντέχω άλλο τους καυγάδες σας. Σας εύχομαι σύντομα να μονιάσετε. Αν και τώρα που θα φύγω είναι πολύ δύσκολο. Σωστό είναι αυτό. Αυτό ξαναπέστω. Ούτε συζήτηση. Θα πάω στην άλλη μου τη βαφτιστήρα, τη Θοδωρούλα, που είναι νιόπαντρο και είναι μέλι γάλα με τον άντρα της. Σε πόσο καιρό το βλέπεις το διαζύγιο? 2 μέρες και πολλές είναι. Αν καταφέρετε και μονιάσετε ποτέ, πάρτε με ένα τηλέφωνο να ξανάρθω. Αν δεν...